να ανακοινώσω ότι το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα δημοπρατηθεί τον ερχόμενο μήνα. Άρα κλείνει μια μακρά περίοδος. Έχει καθυστερήσει, είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων ήρθε η ώρα και στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα έχει το Ηράκλειο ένα δικαστικό μέγαρο αντάξιο της πόλης και της Κρήτης. Με τους δικηγόρους εδώ συζητήσαμε περισσότερο αναλυτικά για τα ζητήματα που απασχολούν το σώμα. Στα σχέδιά μας είναι να μεταφερθεί η ύλη από τα δικαστήρια στους δικηγόρους. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ και τη δική τους δουλειά, αλλά κυρίως θα διευκολύνει και τον κόσμο, ο οποίος θα εξυπηρετείται πολύ πιο γρήγορα. Υπάρχει ένα σχέδιο για αναμόρφωση της ελληνικής δικαιοσύνης. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως χώρα. Νομίζω ότι τα επόμενα πάρα πολύ λίγα χρόνια θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για την είσοδο της δικαιοσύνης σε μια άλλη εποχή. Θα βοηθήσει αυτό και η ψηφιακή εξέλιξη και μια σειρά από αλλαγές, οι οποίες θα καταστήσουν πιο λειτουργική γενικά την δικαιοδοτική λειτουργία της χώρας. Έτσι. Για το δεύτερο, την άλλη εποχή, εδώ πέρα, πώς βλέπετε αυτό, το κτίριο? Ναι, πρέπει να σας πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Είπαμε να κάνουμε γρήγορα κάποιες παρεμβάσεις ευπρεπισμού εσωτερικά για να είναι έτσι πιο αξιοπρεπείς οι χώροι και να βοηθήσουμε λίγο και την ψηφιακή του υποδομή όσον αφορά δηλαδή τις τεχνολογικές του λειτουργίες. Και αυτά πιστεύω ίσως την άλλη εβδομάδα να εγκρίνουμε κάποια χρήματα να γίνουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με την έκθεση των ποινών, επειδή λέτε ότι υπάρχει μια αίσθηση ατιμωρησίας και ότι πρέπει να εκδίδονται ποινές, θέλετε να μας πείτε κάτι? Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα σχέδιο ποινικού κώδικα και ποινικής δικονομίας, ίσως την ερχόμενη εβδομάδα να μπει σε δημόσια διαβούλευση. Υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ατιμωρησίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι μια κατάσταση που εξελίχθηκε τα τελευταία πολλά χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να έχεις καμία συνέπεια. Αυτό νομίζω σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να περιορίζεται για να υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία που τώρα δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε βαριά εγκληματικότητα. Έχουμε κυρίως αυτή που ονομάζουμε μικρομεσαία εγκληματικότητα και η οποία είναι μια τυράννια για τους πολίτες. Εκεί λοιπόν η παρέμβαση θα είναι δραστική. Υπάρχουν όμως ασφαλιστικές δικλείδες, δεν πάμε στο άλλο άκρο? Όχι, δεν θα πάμε στο άλλο άκρο. Τα πράγματα θα είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε η ποινική νομοθεσία να δρά αποτρεπτικά. Δηλαδή, ότι αν κάποιος σκέφτεται να παρανομήσει, να το σκεφτεί 10 φορές, επειδή το ενδεχόμενο να πάει φυλακή θα είναι μεγάλο. Τα σοφρονιστικά καταστήματα όμως έχουν εξαντληθεί σε ό,τι αφορά τον κόσμο. Ναι, έχουμε λύση και γι' αυτό θα τη δείτε. Και για τους ψυχικά πάσχοντες επίσης που είναι δράστες και έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε ότι δεν αποδίδει. Ναι, δείτε λίγο, όπως ήδη θέτετε ένα σωρό προβλήματα τώρα, όλα θέλουν μια ξεχωριστή αντιμετώπιση. Εμείς η διάθεσή μας είναι σιγά σιγά αυτά να τα βάλουμε σε μια σειρά.